Οι γονείς οι οποίοι έχουν πάρει το βάουτσερ οφείλουν να πάνε στους παιδικούς σταθμούς, στις δομές. Κύριε Κοτσόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Να πάνε στις δομές να κάνουν την εγγραφή μέσα στο πρώτο πενθήμερο, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε μετά να αρχίσει η δεύτερη κατανομή. Να πούμε ότι ο κύριος Κοτσόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας των πηγών. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑ, βεβαίως. Ακριβώς, που έχει την ευθύνη όλης αυτής της διαδικασίας. Πριν ξεκινήσετε με τη δεύτερη ευκαιρία, αν υπάρχει μία εκτίμηση του αριθμού των οικογενειών που έχουν βρεθεί εκτός από τα βάουτσερ και θα τους δοθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Ναι, καλή σας μέρα και από μένα. Ναι, είναι 47.000 τα παιδιά που δεν πήραν βάουτσερ στην πρώτη κατανομή που έληξε τέλη Ιουλίου. Θα έχουν όμως μια δεύτερη ευκαιρία τέλος Σεπτέμβρη, όπου θα κληθούν όλες οι μητέρες, οι ενδιαφερόμενες που έχουν πλήρεις φακέλους, να καταθέσουν αίτηση με την προσθήκη όμως ότι θα πρέπει να έχουν βρει και μία θέση ήδη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Για να διευκολύνουμε λίγο τη συζήτηση και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, μιλάμε για μητέρες οι οποίες έκαναν την αίτηση, η αίτησή τους ήταν έγκυρη. Έτσι. Δεν πήραν βάουτσερ λόγω του προϋπολογισμού. Ναι. Και τώρα αυτές οι οποίες οι μητέρες έχουν βάουτσερ αλλά δεν βρήκανε δομή για να γράψουν τα παιδιά, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής. Αυτές οι θέσεις θα πληρωθούν στη δεύτερη κατανομή, συν κάποιες άλλες, γιατί θα υπάρξει μια αύξηση προϋπολογισμού με βάση τα κενά που θα έχουμε. Ούτως ώστε ο στόχος είναι τέλος Σεπτέμβρη όλες οι θέσεις που υπάρχουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα να πληρωθούν. Να μην μείνουν καινές θέσεις. Για αυτή την δεύτερη ευκαιρία, πόσα είναι τα διαθέσιμα χρήματα και πόσες θέσεις υπολογίζετε να καλύψετε από αυτές τις 47.000 που μείναν εκτός? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί να καλυφθούν ακόμα γύρω στις 10 με 15.000 παιδιά. Όσο και τον προϋπολογισμό, αυτό το ξέρουμε μέσα Σεπτέμβρη, γιατί πάντα τα δύο προηγούμενα χρόνια υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τον Ιούνιο-Ιούλιο. Σας είπα, ο στόχος είναι όλες οι κενές θέσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να καλυφθούν. Έχετε μια εικόνα? Αυτός είναι ο στόχος, τον πετύχαμε πέρσι, ελπίζουμε να το πετύχουμε και φέτος. Από τους παιδικούς σταθμούς, έχετε μια εικόνα αν υπάρχουν και πόσες κενές θέσεις? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ξέρετε εσείς? Ναι, υπάρχει διαθεσιμότητα? Απόλυτα δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, να ξέρω, ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, διαθεσιμότητα υπάρχει. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι υπάρχει μια φοβερή ανισοκατανομή στους βρεφικούς σταθμούς. Υπάρχουν πόλεις που έχουν κενές θέσεις αυτή τη στιγμή και υπάρχουν άλλες πόλεις που δεν έχουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, άρα έχουν έλλειμμα. Αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία σε δύο στάδια. Προκειμένου να διευκολύνουμε τους γονείς εκεί που υπάρχουν θέσεις να πάνε να γράψουν τα παιδιά τους. Οπότε όταν βγει σχετική ανακοίνωση από την ΕΤΑ, όταν βγει σχετική ανακοίνωση περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη. Μαρία. Ναι, πες, όχι, Λία, συγγνώμη, συνέχισε. Όταν βγει ανακοίνωση. Εγώ συγγνώμη. Στα μέσα Σεπτέμβρη περίπου που θα βγάλετε την ανακοίνωση, οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση? Μία απλή δήλωση θα κάνουν ηλεκτρονικά, όπως πάντα, ναι, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, με τη βεβαίωση του αντίστοιχου βρεφονηπιακού σταθμού ότι έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους. Επομένως, θα πάρουν το βάουτσερ. Το πρακτικό απλώς, δηλαδή, μόλις εσείς βγάλουμε την ανακοίνωση, ναι, ακριβώς, θα κάνουν μια δήλωση, μια αίτηση οι μητέρες ηλεκτρονικά στην ΕΤΑ, με τη βεβαίωση του βρεφονηπιακού σταθμού ότι έχουν πάρει τα παιδιά και αμέσως θα πάρουν βάουτσερ. Ηλία, στο μυαλό μου ήσουν, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου φάκελο δικαιολογητικά. Υπάρχουν αυτά? Όχι. Και απλώς θα κάνουν, ναι, μία διευκρινιστική. Θα υπάρχουν, μία έχουν διευκρινιστική, κρυφή έγκυρα, ναι. Αν μου επιτρέπετε, μία διευκρινιστική σε σχέση με τη βεβαίωση από τον παιδικό σταθμό. Θα πρέπει να έχει εγγραφεί το παιδί ή απλώς μία βεβαίωση του παιδικού σταθμού, ναι, ότι, ναι, έχω ανοιχτή πρέπει θέση? Πρέπει να έχει εγγραφεί. Αν έχει εγγραφεί. Ναι, θα πρέπει, το καλό θα έχει να έχει εγγραφή, ας πούμε. Γιατί για να μην δίνουμε βάουτσερ σε μητέρες οι οποίες θα ψάχνουν και δεν θα βρίσκουν θέσεις. Άρα η προϋπόθεση είναι, είναι όλες οι θέσεις να καλυφθούν. Έτσι.
Ακριβώς. Να υπάρχει η εγγραφή, ούτως ώστε να δίνουμε βάουτσερ εκεί που πράγματι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Για το μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι ξέρουμε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι το έλλειμμα θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Ήδη φέτος υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, ταχύτητα της δημιουργίας βρεφικών και νηπιακών τμήματων σε διάφορους δήμους της χώρας. Προχωράει. Εάν ολοκληρωθεί φέτος και του χρόνου επαναληφθεί, πιστεύω ότι κατά μεγάλο μέρος θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ένα τελευταίο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η σχετική ανακοίνωση στις αρχές καλοκαιριού μίλαγε για 110.000 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, που θα ωφεληθούν. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, δεν ήταν ανακοίνωση, απλώς ήταν εκτίμηση που κάναμε. Εκτίμηση, ναι. Συνεχίζει, ναι. Πιθανά να το περάσουμε τον αριθμό αυτό, να φτάσουμε και τα 114-115. Θα εξαρτηθεί από τα κενά που θα υπάρχουν, επαναλαμβάνω, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρηστική η σύνδεση αυτή που είχαμε, γιατί μιλάμε για 47.000 οικογένειες που πρέπει να καλυφθούν. Η πρόθεση είναι να καλυφθούν. Ναι. Η βασική όμως προϋπόθεση είναι να υπάρχουν και οι διαθέσιμες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μου φιλάς κάτι εσύ. Μετά θα σου στρώσει το κόκκινο χαλί. Το κόκκινο χαλί, και θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι αυτό το κόκκινο χαλί. Αφού όμως πρώτα θα πάμε να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κορυφαία ποιότητα στις επαγγελματικές σπουδές. Θεσσαλικό ΙΕΚ. Αξία και αναγνώριση. Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος. Ανοίγει ορίζοντες. Βόλος. Λάρισα. Ιωάννινα. Τρίκαλα. Πέρασες τις πανελλαδικές και το χαμόγελό σου είναι η ελπίδα μας. Με το πρόγραμμα Καλή Αρχή της Αμυρίδης Σαββίδης ΑΕ, 30 αριστούχοι πρωτοετής εξοπλίζουν το νέο του σπίτι δωρεάν. Και επιπλέον 10 αριστούχοι κερδίζουν υποτροφία 3.000 ευρώ ο καθένας. Μάθε πώς στο moris.gr. Classic Rock 2. Δύο μεγάλες ορχήστρες, ροκ τραγουδιστές και μουσική. Μία βραδιά για να θυμόμαστε. 22 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Ο θρύλος των Μπαλσόι, Γιούρι Γκρικαρόβιτς, παρουσιάζει το μπαλέτο των μπαλέτων 12 με 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο. Η λίμνη των Κύκνων. Νέος αφιγραντήρας Μόρις Premier Class. Με Smart Control, με ένδειξη θερμοκρασίας υγρασίας, ιονιστή και λάμπα UV για καθαρή ατμόσφαιρα και ιδανικό περιβάλλον. Με 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Κύριε Καπουτζίδη, πείτε μας για τη νέα σας σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το σενάριο. Βασικά θα αυτοσχεδιάσω λίγο, γιατί η τσάντα μου δεν είναι η τσάντα μου. Αλλά δεν πειράζει, αρκεί που είναι must, γιατί έχει άνεση, ποιότητα και στυλ. Κίνηση must. Μάθε περισσότερα στο mustbackpacks.gr. Καλώς ήρθατε στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Απευθείας και σήμερα με ειδήσεις από την Ελλάδα και την υπόλοιπη.